σε σχέση με το πώς έχετε συνηθίσει το σχολείο να τα μεταγράφετε. Και θα πω ότι θα θεωρήσω και για το δεύτερο σώμα ότι θετική είναι προς τα κάτω κατεύθυνση. Για το κάθε σώμα, εγώ μπορώ να αποφασίζω τι σύμβαση θα ακολουθήσω στους άξονες μου. Μπορώ να θέσω στους άξονες μου όπου θέλω, αλλά να στηρίζεται μονάχα με αυτό το σώμα και όχι με τα υπόλοιπα σώματα. Σε αυτή την περίπτωση τα έγραφα, το κάνω επίτηδες με κακό τρόπο, για να δείτε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να ακολουθήσω άλλη σύμβαση για το ένα σώμα και άλλη σύμβαση για το άλλο σώμα. Θα ήταν λογικό από τη στιγμή που ακολουθώ τη σαντρική σύμβαση προς τα κάτω για το σώμα, αν αυτό κατέβει, αυτό θα ανέβει. Άρα και αυτήν και την προς τα πάνω, την προς τα πάνω κατεύθυνση να θεωρήσω σαν συμβατικά θετική για το δεύτερο σώμα. Δεν θα το κάνω αυτό το τρόπο, θα το κάνω με κακό τρόπο. Φεύγω. M2G μείον K2 ίσον με M2α2, όπου α2, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι η επιτάχυνση του δεύτερου σώματος. Εντάξει. Η οποία έτσι όπως τα έχω γράψει, η επιτάχυνση δεν ξέρω αν είναι θετική ή αρνητική, θετική ή αρνητική. Υπό την έννοια έβαλα την επιτάχυνση. Βλέποντας πως στην πραγματικότητα θα είναι τα πράγματα, υποθέτω ότι η επιτάχυνση αυτή θα πρέπει να είναι αρνητική. Αλλά εγώ προς το παρόν αγνοώ τα πάντα. Έχω βάλει συμβάσεις για το φως, τι θα θεωρώ θετικό και τι θα θεωρώ αρνητικό, και ανάλογα, αν βγει θετικό, έχει καλό. Αν βγει αρνητικό, το διαμορφώνω αναλόγως. Παρόλο που το ζωγράφισα το α2 γνωρίζοντας τι φορά θα έχει, εδώ είπα ότι το α2 δεν ξέρω αν θα είναι θετικό ή αρνητικό. Προφανώς περιμένω να μου βγει αρνητικό, αν το α1 βγει. Πάω και στην τροχαλία τώρα. Με την τροχαλία θα χρησιμοποιήσω τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα όσον αφορά τις περιστροφικές κινήσεις και θα έγραφα να θεωρήσω τώρα σαν θετική φορά περιστροφής αυτήν εδώ για την τροχαλία. Οπότε η αντίστοιχη τώρα δύναμη που ασκείται από το νήμα στην τροχαλία δεν είναι η προηγούμενη ταφένα, είναι η ταφένα τόνος. Και δεν είναι από εδώ η ταφδίο, είναι η ταφδίο τόνος. Η ταφδίο είναι αυτή που ασκείται στο M2, η ταφδίο τόνος είναι αυτή που ασκείται από το νήμα στην τροχαλία. Τα έγραφα λοιπόν, θεωρώντας σας θετική φορά την προστακή, ότι ταφ1 επί R μείον ταφ2 επί R, οι διαφορές των δύο ρομπών, είναι ακριβώς ταφ1 τόνος μείον ταφ2 τόνος επί R, ίσον με την οποία κάνει τη τροχαλία επί τη γωνιακή επιτάξη τη τροχαλία. Θετική ή αρνητική θα το δούμε στο τέλος. Έχω γράψει λοιπόν τρεις εξισώσεις, στις οποίες εξισώσεις υπάρχουν πάρα πολλοί άγνωστοι. Το α1, το α2, τη γωνιακή επιτάχυνση, αυτό που χρησιμοποιώ α ψαράκι ως σύμβολο, του ταφ1, του ταφ2, του ταφ1 τόνος, του ταφ2 τόνος. Προφανώς δεν μπορώ να τα βρω όλα αυτά, λύνοντας τρεις μονάχα εξισώσεις, αλλά χρησιμοποιώντας διάφορες υποθέσεις που μου έχουν δώσει, όπως για παράδειγμα τι νήμα έχω, ότι είναι ξέρω, μη εκτακτό το νήμα, ότι είναι αβαρέστο νήμα, και χρησιμοποιώντας και το τρίτο νόμο του Νεύτωνα, μπορώ να δέσω μεταξύ τους διάφορες από αυτές τις παραμέτρους που εμφανίζονται στο πρόβλημα. Πριν προχωρήσω όμως, να πω άλλη μια κουβέντα, γιατί είμαι σίγουρος ότι το έχετε ξαναλύσει παρόμοιες ασκήσεις στο σχολείο και φαινόταν σχεδόν αβίαστο να γράψει κανείς ότι τα ταφ1 τόνους και τα ταφ2 τόνους είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Και θα αναρωτιόταν κανείς γιατί να είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν είναι οι δυνάμεις ενός νήματος. Δεν θα έπρεπε όσο δύναμη ασκώ από μια μεριά στο νήμα, άλλη τόση δύναμη να μου πει από την άλλη άκρη του νήματος. Λίγο πιο κάτω, λίγο μετά, θα θεωρήσω ότι τα ταφ1 τόνους και τα ταφ1 είναι αντίθετα.
πίσω με 0. Η ύπαρξη της μάζας της τροχαλίας είναι αυτή που εξασφαλίζει ότι τα φαίνατόνους και τα φαίνατόνους δεν είναι ίσοι μεταξύ τους. Κάνοντας προσεκτικά όλες τις παρατηρήσεις, έρχομαι τώρα στο σημείο να καταγράψω όλες τις υποθέσεις και από πού προέρχονται που συνδέουν μεταξύ τους τα α1, α2, α γωνιακό και τα φαίνα, τα δύο, τα φαινατόνα στα δύο τόνους. Από τρίτο νόμο πνεύμα, η ταφ1 είναι ίση με την ταφ1 τόνους. Είναι, για την ακρίβεια, είναι η ανάποδη με την ταφ1 τόνους. Και αντίστοιχα, με τον ίδιο λόγο, η ταφ2 είναι ανάλογη, είναι αντίθετη με την ταφ2 τόνους. Επίσης, όσο είναι η α1, ακριβώς το ανάποδό του πρέπει να είναι το α2. Το α2 πρέπει να είναι μείον α1. Αφού το νήμα είναι μη εκτακτό. Για να το δούμε γιατί ισχυρίζομαι ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Αν κατέβει το σώμα 1 κατά Z1, η μη εκτακτότητα του νήματος μου λέει ότι το 2 θα ανέβει κατά ακριβώς Z2 ίσον με Z1. Ωραία. Μόνο που το Z1, έτσι όπως έχουν θεωρήσει τις συμβάσεις για αριστερά και δεξιά, θα είναι θετικό, ενώ το Z2, έτσι όπως έχω θεωρήσει τις συμβάσεις, είναι αρνητικό. Οπότε πρέπει να το γράψω μείον Z1, αφού αυτή είναι η θετική φορά. Συγγνώμη, αφού η προς τα κάτω είναι η θετική φορά. Αν ισχύουν λοιπόν αυτές οι σχέσεις, τότε αυτόματα ξέρω, από αυτές οι δύο σχέσεις, ότι το α1 είναι το Z1, η δεύτερη παράγοντος του Z1 είναι το χρόνο, και το α2 είναι η δεύτερη παράγοντος του Z2 με το χρόνο. Αφού το Z2 είναι μείον Z1, με τις συμβάσεις που έχω θεωρήσει και τη μη εκτακτότητα του νήματος, αντιλαμβάνομαι αυτόματα ότι το α2 πρέπει να είναι μείον α1. Και τέλος, τελευταία παρατήρηση, η α γωνιακή θα πρέπει να ισούται με α1 διά την ακτίνα της τροχαλίας. Δεν το έχω σημειώσει από πάνω, αλλά άρα και θα λέω, έχω θεωρήσει ότι είναι η ακτίνα της τροχαλίας. Για ποιο λόγο, εδώ τώρα είναι η σχέση μεταξύ μήκους και στροφής. Δηλαδή, να σχεδιάσω τα πράγματα ως εξής, πέστε ότι αρχικά είμαστε έτσι και έχω σημαδέψει μια ακτίνα της τροχαλίας. Λίγο πιο μετά, το σώμα έχει κατέβει, από εδώ πήγε εδώ, οπότε αυτό είναι το Z1 και προφανώς η τροχαλία έχει περιστραφεί. Και θέλω να συσχετίσω το Z1 με την γωνία που στράφηκε η τροχαλία. Στην πραγματικότητα το Z1 είναι ίσο με το κομμάτι του νήματος το οποίο ξετυλίχθηκε από την τροχαλία. Το Z1 είναι όχι μόνο πόσο κατέβηκε το σώμα, αλλά και πόσο κομμάτι νήματος ξετυλίχθηκε από την τροχαλία. Άρα το Z1 επίσης βρίσκεται εδώ. Αφού αυτό το κομμάτι ξετυλίχθηκε, θα πρέπει τόσο κομμάτι να περιστράφηκε. Αυτή εδώ η γωνία είναι η θήτα, αυτό εδώ πάλι είναι το Z1. Άρα αυτόματα τώρα μπορώ να συσχετίσω την γωνιακή επιτάκυνση, που είναι η δεύτερη παράγοντος της γωνίας με τον χρόνο, της τροχαλίας, γωνίας περιστροφής της τροχαλίας με τον χρόνο, με τη δεύτερη παράγοντο μετακίνησης του σώματος 1. Θα έχω λοιπόν, αφού το Z1 είναι R επί θήτα, σχέση με τα
κοινή επικάκριση που έχουν όλα τα σώματα, και το 1 και το 2 και εμέσως και η υδροθαλία μέσω της γονιακής επιτάξης. Από τη δεύτερη σχέση, γυρίζοντας τα πρόσημα ανάποδα, θα το γράψω TAF2-M2J. Κανονικά θα πρέπει να γράψω -M2 επί α, αλλά επειδή γύρισε τα πρόσημα ανάποδα θα γίνει M2 επί α. Ξαναλέω, στη θέση του α2 έπρεπε να βάλω το -α1, το έβαλα και στη συνέχεια γύρισε τα πρόσημα όλη τη δεύτερη εξίσωση ανάποδα. Οπότε μου βγήκε αυτή η εξίσωση. Και τελευταία εξίσωση, το TAF1 τόνος. Τώρα, έτσι όπως έχω γράψει τα πράγματα, άλλο ένα σημείο το οποίο δεν το είπα πολύ ουσιαστικά, ναι μεν αυτές είναι οι κατευθύνσεις των TAF, των διατισμάτων των τάσεων του μήματος, αλλά απ' την άλλη, όταν έγραφα εκεί ότι η ροπή του TAF1, η ροπή της TAF1 τόνους είναι TAF1 επί R, θεώρησα ότι το TAF1 τόνος αντιπροσωπεύει το μέτρο της TAF1 τόνους. Και όταν έγραψα μείον τη ροπή της TAF2 τόνους, και έβαλε TAF2 τόνους επί R, θεώρησα ότι το TAF2 τόνους είναι το μέτρο της TAF2. Άρα, όταν γράφω μέτρα πλέον, θα ισχύει αυτή εδώ η σχέση και αυτή εδώ η σχέση. Για τα μέτρα. Επομένως, μπορώ να αντικαταστήσω το TAF1 τόνος στη σχέση αυτή με το TAF1 τόνος με το TAF1, το TAF2 με το TAF2 και το R που είναι παράγοντα θα το μετακινήσω από την άλλη πλευρά. Ίσον γιώτα δια R και το α γωνιακό είπαμε το γράψαμε σαν α1 δηλαδή α, το ονομάσαμε α πλέον αυτό, δια R. Άρα α δια R. Και καταλήγουμε σε αυτή την τριάδα των σχέσεων. Τώρα βλέπετε ότι οι εξισώσεις μου είναι μεν τρεις, αλλά και άγνωστοι μεν τρεις. Είναι η επιτάχυνση του συστήματος, το α που έβαλα, και οι δύο τάσεις των μημάτων. Σε πρώτη φάση εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο ποια θα είναι η επιτάχυνση με την οποία θα κατέβει το σώμα 1 και αντίστοιχα ποια θα είναι η επιτάχυνση με την οποία θα ανέβει το σώμα 2. Και αν ξέρω αυτά τα δύο, ξέρω προφανώς και τη γωνιακή επιτάχυνση με την οποία θα περιστραφεί η υδροθαλία. Χρησιμοποιήσω άλλη μια σύμβαση. Ξέρετε ότι η ροπή εργάνειας των αντικειμένων είναι της μορφής μάζα σώματος επί κάποιο μήκος στο τετράγωνο. Αν η τροχαλία μου ήταν δαχτυλίδι, όλη η μάζα ήταν συγκεντρωμένη στην περιφέρεια, το Ι θα ήταν M επί R τετράγωνο. Αν είναι δίσκος, όπως είναι οι τροχαλίες, θα βάζαμε M επί R τετράγωνο δια 2. Πάντα τέλος πάντων είναι μάζα επί κάποιο μήκος στο τετράγωνο. Αν στο κέντρο υπάρχει ένα μεταλλικό ρουλεμάν, στην πραγματικότητα θα είναι πιο μικρό από το MR το τετράγωνο δεύτερο. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε πιο πολύ όταν πάμε στο κεφάλαιο της περιστροφής των σωμάτων. Αλλά προς το παρόν, στη θέση του ιδιώτα διάρκεια τετράγωνο, θα βάλω κάποιο μη που έχει διαστάσεις μάζας. Αλλά δεν είναι η μάζα της τροχαλίας. Είναι ένα ποσοστό της μάζας της τροχαλίας, είναι κάτι λιγότερο από τη μάζα της τροχαλίας και εξαρτάται από το με ποιο τρόπο είναι καταρριμμένη η μάζα στην τροχαλία. Αν ήταν δίσκος, αυτό το μη ελληνικό είναι η μάζα της τροχαλίας δια 2, αν ήταν ομογενής δίσκος. Αν ήταν δαχτυλίδι, θα ήταν η μάζα της τροχαλίας. Αν είναι πλαστική τροχαλία με ρολεμάν στο κέντρο, θα είναι κάτι λιγότερο από το μισό της μάζας. Δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει ότι αυτό το αντικείμενο που έχει μπει εδώ και διαστάσεις μάζας, όπως και όλες οι προηγούμενες εξώσεις που έχουν στα αριστερά τους δυνάμεις και στα δεξιά τους μάζα και επιτάχυνση. Μάζα και επιτάχυνση. Μάζα, όχι τη μάζα της τροχαλίας, κάτι άλλο που σχετίζεται με τη μάζα της τροχαλίας, αλλά και με την κατανομή μάζα στην τροχαλία, επί επιτάχυνση. Και λέω τώρα ότι εγώ δεν θέλω προς το παρόν να μάθω το TAF1 και το TAF2, με ενδιαφέρει να μάθω το α. Μπορώ να δουλέψω γρήγορα το σύστημα αυτών των εξώσεων, ώστε να μάθω την επιτάχυνση. Και η απάντηση είναι ναι, γιατί αν προσθέσω μεταξύ του και τι τρει εξώσει, τα φένα είναι τα φένα που φύγει, τα δύο είναι τα δύο που φύγει, θα φύγουν λοιπόν τα δύο τα άγνωστα που δεν ενδιαφέρει σε πρώτη φάση να μάθω. Και τι θα μείνει M1 επί G μείον M2
μειώσει το νομικά το τσίπρα. Και άρα να κάνει μετρήσεις πιο εύκολα. Το δεύτερο που θέλω να μάθω τώρα είναι το απόλυτο. Ποια είναι η αντίδραση από το ταβάνι, από το καρφί, από το, από τον άξονα στην τροχαλία. Δεν το σχεδίασα στο διάγραμμα. Εδώ καταλαβαίνετε ότι ο άξονας της τροχαλίας ασκεί στην τροχαλία μια κάθετη, μια κατακόρυφη δύναμη, η οποία υπάρχει αυτή η δύναμη προκειμένου η τροχαλία αυτή να μην πέσει. Στην τροχαλία αυτή, με αυτά που έχω δείξει, ασκούνται οι εξής δυνάμεις, τα ταφένα τόνους και τα ταφείο τόνους. Αν ασκούνταν μονάχα τα ταφένα τόνους και τα ταφείο τόνους, η τροχαλία θα έπεφτε. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και μια άλλη δύναμη, η οποία δεν θα επιτρέψει στην τροχαλία να πέσει. Τη δύναμη αυτή προηγουμένως δεν τη χρειαστήκαμε, γιατί για την τροχαλία χρησιμοποιήσαμε μονάχα τις ροπές που έχουμε στην τροχαλία. Και η δύναμη αυτή, όντας δύναμη η οποία διέρχεται από αυτόν τον άξονα, έχει αντίστοιχη ροπή 0. Επομένως δεν χρειάζεται να τη λάβουμε υπόψη αυτή τη δύναμη στις ροπές. Αλλά χρειάζεται να τη λάβουμε υπόψη στην μη κίνηση της τροχαλίας. Στην μη μεταφορική κίνηση της τροχαλίας. Έχουμε λοιπόν ότι μη μείον ταφ 1 μείον ταφ 2, αυτό είναι το ταφ 1 τόνος που είναι ίσο με το ταφ 1, αυτό είναι το ταφ 2 τόνος που είναι ίσο με το ταφ 2, θα πρέπει να μου κάνει 0, αφού η τροχαλία δεν κινείται μεταφορικά. Δεν εκτελεί μεταφορική κίνηση. Α, άρα λέω ότι το μη μπορώ να το υπολογίσω προσθέτοντας τις δύο τάσεις των νημάτων. Δεν θα λέγει κανείς, περιμένω αυτό το άτομο των δύο τάσεων να μου δώσει το συνολικό βάρος των σωμάτων, μη 1G και μη 2G, ή όχι. Η πρώτη σκέψη θα είναι, αφού τα βάρη αυτά ασκούνται προς τα κάτω, οι δύο τάσεις ασκούνται προς τα πάνω, μάλλον τελικά η αντίδραση της τροχαλίας πρέπει να είναι ακριβώς ίση με το άτομο των δύο βαρών. Η απάντηση είναι όχι, και θα ήθελα έτσι διεξοδικά να το σχολιάσουμε αυτό το όχι και να εξηγήσουμε μάλιστα πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το μη, αυτό το όχι, προκειμένου να υπολογίσουμε και κάτι άλλο. Θα έρθω στο τέλος και θα ξαναυπολογίσω την επιτάχυνση αυτή την α. Πώς συνδέεται με το γεγονός ότι η μη δεν πρέπει να είναι ίση με το άτομο των δύο βαρών. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπολογίσω πόσο είναι το ταφένα και πόσο είναι το ταφείο. Επιστρέφω πίσω στις εξισώσεις μου και λύνω ως προς τα φένα. Η ταφένα είναι M1 επί G μειον α. Και αντίστοιχα η ταφ 2 από την δεύτερη εξίσωσή μου είναι μη 2 επί G και α. Οπότε αντιγράφοντας τα εδώ θα πάρω M1 και M2 επί G από τους δύο όρους μείον α επί M1 μείον M2. Μείον α επί M1 συν α επί M2. Με άλλα λόγια, βλέπω ότι αν M1 μείον το M2, α είναι θετικό, όπως έχουμε συζητήσει, να το πω α, είναι σχετίζεται με διαφορά M1 μείον M2, και τότε η μη είναι πιο μικρή από το άθροισμα των δύο βαρών. Με άλλα λόγια, αν ασκήσω, αν κρεμάσω από μια τροχαλία η οποία έχει, έχω κάτι ξεχάσει και δυστυχώς δεν είσαστε εδώ να το διορθώσετε, στην τροχαλία πρέπει να λάβω υπόψη και το βάρος της τροχαλίας. Οπότε το ξέχασα. Συν βάρος τροχαλίας. Τώρα πώς θα την πω αυτό. Να την πω μάζα τροχαλίας επί G. Γιατί στην τροχαλία ασκούνται από εξωτερικές δυνάμεις οι δύο τάσεις των δύο νημάτων, το βάρος της τροχαλίας και η αντίδραση από τον άξονα. Επομένως θα έπρεπε εδώ να προσθέσω και τη μάζα της τροχαλίας. Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία.
μάζα του σώματος επί την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του σώματος. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα τέτοιο σώμα, ένα τέτοιο σύστημα σωματιδίων, που αποτελείται από τη μάζα 1, από τη μάζα 2, τα νήματα είναι σαν να μην υπάρχουν γιατί είναι απαρή, και τη μάζα της οχαλίας. Έχουμε στην πραγματικότητα τρία σώματα. Και εμείς ξέρουμε ότι το άθροισμα των δυνάμεων των εξωτερικών που ασκούνται σε αυτό το σύστημα των σωμάτων θα πρέπει να ισούνται με τη μάζα του χαλίας συν τη μάζα 1, συν τη μάζα 2 που ελαφρασμένη με την επιτάχυνση του κέντρου μάζας. Οπότε η ερώτηση είναι και ποια είναι η επιτάχυνση του κέντρου μάζας και μέσω αυτού θέλω να μάθω κατά πόσο θα μπορούσε να έχει απολογίσει την ΙΗ με διαφορετικό τρόπο. Αντί να την υπολογίσω κλείνοντας όλες μου τις σχέσεις που είχα, να καταφύγω σε αυτό εδώ το ερώτημα και να προσπαθήσω να υπολογίσω την ΙΗ. Στο αριστερό μέρος της εξίσωσης θα έγραφα, θεωρώντας ότι τώρα θεωρώ μια σύμβαση που είναι συμβατή με την κίνηση του πρώτου σώματος. Επομένως, όλες μου οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε αυτό το σύστημα των σωμάτων για να στα κάτω θα τις θεωρώ θετικές, όλες οι δυνάμεις που ασκούνται από στα πάνω θα τις θεωρώ αρνητικές. Θα έγραφα λοιπόν ότι M1 επί G συν M2 επί G μείον μη, αυτή θα είναι η συλλογική δύναμη, είναι και το βάρος, συγγνώμη, έχω και το βάρος της χαλίας, συν μη του χαλίας επί G μείον μη, όλο αυτό θα πρέπει να ισούται με, με τη συνολική μάζα των σωμάτων επί το α και του μάζας. Η ερώτηση είναι ποιο είναι το α και του μάζας. Για να σκεφτούμε, ας υποθέσουμε ότι μετράω τα πράγματα από το κέντρο της τοχαλίας και στα κάτω. Και ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι το χρόνο κατεβαίνει κατά Z1, κατά Z, οπότε αντίστοιχα αυτό θα ανέβει κατά Z. Για να δούμε ποια είναι η θέση του κέντρου μάζας σε αυτόν τον άξονα που έχω θεωρήσει εγώ. Η θέση του κέντρου μάζας θα είναι μάζα του χαλίας επί 0, γιατί το χαλία παραμένει για πάντα στην αρχή των άξονα. Συν M1 επί Z1-0 συν Z1, το Z1-0 είναι αντιστοιχεί στο πού βρισκόταν αρχικά το σώμα 1, το Z μου λέει πόσο κατεβαίνει με την παρόντα του χρόνου το σώμα 1. Συν M2 επί Z2-0 που βρισκόταν αρχικά το σώμα 2, το οποίο τώρα θα ανέβει. Όσο θα κατέβει το ένα, όσο θα ανέβει το άλλο. Και όλο αυτό πρέπει να το διαιρέσω με τη μάζα της αγκαλίας, συν την M1, συν την M2. Αν τώρα πάω και παραγωγήσω δυο φορές ως προς το χρόνο τη θέση του κέντρου μάζας, αν την παραγωγήσω δυο φορές ως προς το χρόνο, θα πάρω την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του συστήματος που εξετάζομαι. Προσέξτε τώρα, στην ανάλυση αυτή που κάνω, όλες οι εσωτερικές δυνάμεις είναι σαν τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης που συζήτησα προηγουμένως μεταξύ σωματιδίων και αλληλοαναιρούνται. Όπως ασκείται η ταφένα τόνος προς τα κάτω στην τροχαλία, ασκείται και η ταφένα προς τα πάνω στο σώμα 1. Όπως ασκείται τα δύο τόνος προς τα κάτω στην τροχαλία, ασκείται και τα δύο προς τα πάνω στο σώμα 2. Επομένως αυτές οι δύο είναι τα ζευγάρια, η ταφένα τόνος με την ταφένα και τα δύο τόνος με την ταφδύο, είναι τα ζευγάρια που φεύγουν στο άθροισμα όλων των συνολικών δυνάμεων. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ισούται. Προσέξτε, αυτό είναι 0 έτσι αλλιώς δεν μας πειράζει. Αυτό εδώ είναι σταθερά. Επομένως, αν παραγωγιστεί, αυτό δεν θα πάρουμε τίποτα. Αυτό επίσης είναι σταθερά. Αυτό αν παραγωγιστεί θα πάρουμε την επιτάχυνση του σώματος α1, δηλαδή αυτό που ονόμασα α προηγουμένως. Όταν κάνω λοιπόν τις πράξεις, θα πάρω M1 μείον M2, το μείον έχει να κάνει με αυτό το μείον που θα εμφανιστεί εδώ,
σώμα θα κατέβει και το ελαφρύ θα ανέβει, το κέντρο μάζας τελικά θα κατέβει. Και αφού θα κατέβει τελικά το κέντρο μάζας, θα πρέπει αυτή εδώ, αυτό εδώ το μέρος της εξισωσετής, να είναι προς τα κάτω. Και για να είναι προς τα κάτω, θα πρέπει αυτό το συλλογικό βάρος να υπερέχει τη ζνή. Με άλλα λόγια, μόνο και μόνο από αυτή την παρατήρηση, δηλαδή μόνο βλέποντας ότι το σύστημα αυτό θα έχει ένα κέντρο βάρος που θα κατεβαίνει και θα σχετίζεται με το κατέβασμα του ενός και το ανέβασμα του άλλου σώματος, περιμένει κανείς ότι αφού το κέντρο βάρος θα κατεβαίνει, ότι η μη, η κάθετη αντίδραση από τον άξονα θα είναι πιο μικρή από το, συνολική, από το συνολικό βάρος που ασκείται στη, στο σύστημα. Επομένως, να ο τρόπος να σκεφτεί κανείς και να απαντήσει ότι η μη θα πρέπει να είναι μικρότερη από το άθροισμα των βαρών των, των επιμέρους κομματιών της τροχαλίας και των σωμάτων που πρέπει να το χαλεί. Για να δω τι έχουμε, να ξέρω τι να ξεκινήσω αναλόγως. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε μερικά λεπτά μονάτα. Οπότε αυτό που θέλω να συζητήσω στη συνέχεια είναι την ύπαρξη τριβής, και τι ακριβώς είναι τριβή. Την έχετε χρησιμοποιήσει κατά κόρο στο σχολείο την τριβή, σε πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά συνήθως η συζήτηση δεν φτάνει στο τι είναι η τριβή και από πού προέρχεται η τριβή. Συνήθως αναλωνόμαστε λέγοντας ότι η τριβή στην πραγματικότητα είναι οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ δύο επιφανειών εξαιτίας του ότι αυτές οι επιφάνειες δεν είναι απολύτως λίγες. Ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, γενικά για τη φυσική και όχι μόνο για αυτό το κομμάτι το οποίο θέλω να συζητήσω, είναι και πασίγνωστο στο διεθνές βιβλίο, είναι το τρίτο μου βιβλίο, The Final Lectures of Physics. Δεν νομίζω πως έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και νομίζω πως υπάρχει online. Δεν θα μπορεί κανείς να το βρει. Θα ψάξω τη διεύθυνση και θα σας την ανεβάσω στο, στην ιστοσελίδα της Φυσικής 1. Έχει αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο ο Φάινμαν, πολύ γνωστός φυσικός, προσπαθώντας να εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει με την τριβή και γιατί η τριβή τρώει συνεχώς, όπως λέμε, ενέργεια το σύστημα. Παρόλο που η φύση της τριβής είναι καθαρά συντηρητική, υπό την έννοια ότι είναι οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ ατόμων τα οποία πλησιάζουν σε τόσο μεγάλη επαφή του ενός σώματος με το άλλο, έτσι ώστε να αναπτυχθούν δυνάμεις αλληλεπίδρασης ηλεκτρομαγνητικής φύσης μεταξύ του ενός σώματος και του άλλου. Έχει κανείς την συνήθη εικόνα ότι έχουν τα δύο σώματα τα οποία έχουν εξοχές εξοχές. Αν τη μεγεθύνει κι άλλο αυτή την κατάσταση, μπορεί να φανταστεί ότι έχουμε τα άτομα του ενός σώματος ή τα μόρια του ενός σώματος και από κάτω τα μόρια του άλλου σώματος, τα οποία κάποια από αυτά είναι τόσο κοντά τα μεν με τα δε, ώστε αλληλεπιδρούν. Αφού όμως οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κίτρινων και των άσπρων μορίων είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσης και οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις είναι και αυτές οι συντηρητικές δυνάμεις, είναι σαν, το νόμο, σαν τη δύναμη της παγκόσμιας έλευσης, σαν τη δύναμη της βαρύτητας. Για ποιο λόγο η τριβή να μην είναι συντηρητική δύναμη? Η απάντηση είναι γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μονάχα οι δυνάμεις μεταξύ των γειτονικών μορίων, έτσι όπως τα περιγράφω, αλλά είναι και οι δυνάμεις μεταξύ των μορίων του ίδιου σώματος. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει με την περίπτωση της τριβής είναι ότι του ενός σώματος κόβονται κομμάτια στην πραγματικότητα, κόβονται σύνολο από μόρια από το ένα σώμα και μετακομίζουν λίγο πιο κάτω. Καθώς το σώμα αυτό το σπρώχνουμε προς τα δω πάνω σε μια άλλη επιφάνεια η οποία είναι και αυτή εξίσου ανώμαλη. Αυτό το κόψιμο, η αφαίρεση μορίων, η πλήθος μορίων, κομματιών πολύ μικρών από το ένα σώμα και η μετακίνησή τους λίγο πιο κάτω ή η αφαίρεσή τους τελείως από το σώμα, είναι που δικαιολογεί την μη συντηρητικότητα, την μη διατήρηση της ενέργειας υπό την επίδραση των δυνάμεων τροπής. Υπάρχει λοιπόν ένας φαινομενολογικός τώρα νόμος, φαινομενολογικός υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να το γράψω από βασικούς νόμους της φυσικής αυτόν τον νόμο, που λέει ότι η τριβή είναι ανάλογη
αντίδρασης που ασκείται στο σώμα από την άλλη επιφάνεια. Δηλαδή, καθώς σπρώχνω το σώμα προς τα δω, τότε αυτό αισθάνεται μια τριβή, η οποία είναι το άθροισμα όλων αυτών των δυνάμεων που ασκούνται προκειμένου να κοπούν τα κομμάτια και να μεταπομίσουν πιο κάτω, και είναι ανάλογη με την δύναμη που ασκεί το δεύτερη επιφάνεια στο αρχικό μου σώμα. Κάπως μπορεί κανείς να διασταθεί για ποιο λόγο να σχετίζονται αυτά τα δύο, με την έννοια ότι όσο πιο πολύ πιέσω ένα σώμα με ένα άλλο, τόσο αναγκάζω αυτές τις προεξοχές να μπουν η μία πιο βαθιά μέσα στην άλλη και άρα να αποκοπούν πιο μεγάλα κομμάτια. Το γιατί όμως αυτή η σχέση είναι γραμμική, δηλαδή το γιατί η τριβή είναι ανάλογη τελικά με τον νη και όχι με τον τετράγωνο της νη ή με κάποια άλλη δύναμη της νη, είναι καθαρά φαινομενολογικό αποτέλεσμα. Νομίζω πως μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει λίγο περισσότερο και να εξηγήσει λίγο πιο καθαρά γιατί είναι ανάλογη με τον νη, αλλά όχι τίποτα παραπάνω. Και η σχέση τελικά που καταλήγει κανείς είναι ότι η τριβή την γράφει κανείς να είναι ίση με M επί μη. Και τώρα εδώ υπάρχει ένα ίσον ή μικρότερο ίσον. Και θα εξηγήσω τώρα τη διαφορά. Μπορούμε να έχουμε δύο είδη τριβής. Ο συντελεστής αυτός λέγεται συντελεστής τριβής. Και σχετίζεται με τη φύση των δύο σωμάτων. Εννοώ με το υλικό των δύο σωμάτων, τη φύση του υλικού. Των δύο σωμάτων. Οπότε γράφει, λέει κανείς πίνακες, πάγος σε λάστιχο σε πάγο, λάστιχο σε οδόστοχο, ξύλο με ξύλο, τάδε μέταλλο με τάδε μέταλλο, που το θέσεις. Και αντίστοιχα δίνει κανείς συντελεστές τριβής. Η τριβή όντας δύναμη και η κάθετη αντίδραση όντας δύναμη έχουν και τα δύο διαστάσεις δύναμης, επομένως αυτό είναι αδιάστατο νούμερο. Αδιάστατο νούμερο. Και επειδή έχω ακούσει διάφορους να λένε ότι το νούμερο αυτό δεν μπορεί να είναι παραπάνω από ένα, η απάντηση είναι ότι είναι βλακία αυτό. Μπορεί να είναι όσο μεγάλο θέλει. Αν φτιάξω τις δύο επιφάνειες να περιγράφονται με δύο γρανάζια πολύ βαθιά το ένα σε σχέση με το άλλο, δηλαδή αν φανταστώ τα δύο σώματα να είναι κάπως έτσι και το άλλο σώμα να είναι μπορώ να ρυθμίσω τα γρανάζια τον ίδιο κόστος εγώ όπως θέλω έτσι ώστε να κάνω το συντελεστή τριβής εξαιρετικά μεγάλο. 1000, 1 εκατομμύριο. Επομένως είναι ψέμα λοιπόν να λέμε ότι είναι νούμερο που ζωτάει τη μονάδα, είναι ένα νούμερο που ανήκει στους θετικούς πραγματικούς αριθμούς. Είναι ό,τι θέλει. Δεύτερη παρατήρηση. Τα πράγματα διαφοροποιούνται λίγο ανάλογα με το αν υπάρχει κίνηση, σχετική κίνηση ή είναι ακίνητα. Τα δύο σώματα όταν είναι σχετικά στο άλλο. Κίνητα. Το ένα ως προς το άλλο. Οπότε έχουμε δύο συντελεστές στην πραγματικότητα τριβής. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης, όπως λέγεται, και ο συντελεστής της στατικής τριβής.
Οπότε δεν μπορώ να πω ότι η τριβή είναι όσο ο συντελεστής στατικής τριβής επινοεί. Γιατί αν δεν το τραβάω καθόλου, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει τριβή, γιατί αν υπήρχε τριβή θα επινοεί ούτε άλλο στα πίσω του σώμα. Θα ήταν η μοναδική δύναμη που θα ασκόταν στο σώμα. Αν εγώ ασκώ δύναμη στο σώμα, τότε στην πραγματικότητα η τριβή περιγράφεται με αυτή τη σχέση, αλλά αυτό είναι όχι ιδιαίτερα πρακτικό. Στην περίπτωση της εκκλησίας, το τάφ είναι όσο η ΕΦ προώθησης. Δηλαδή, όση δύναμη ασκώ εγώ στο σώμα προκειμένου να το βάλω σε κίνηση, ακριβώς τόσο είναι η τριβή. Και η σχέση που έχουμε μεταξύ των δύο μου λέει ότι η ΕΦ προώθησης πρέπει να ξεπεράσει αυτό το νούμερο προκειμένου τελικά να κινηθεί το σώμα, προκειμένου να περάσουμε στην άλλη κατάσταση. Για απλές περιπτώσεις, εμείς θεωρούμε ότι ο συντελεστής ολίσθησης, τριβής ολίσθησης και ο συντελεστής στατικής τριβής είναι ο ίδιος. Και στην πραγματικότητα θα λέμε ότι καθώς ανεβάζουμε τον για κίνηση. Για ακινησία. Καθώς εμείς ανεβάζουμε